Καλησπέρα σας, 44η έκθεση, Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση. Να καλωσορίσουμε απόψε τη σύμπραξη δύο ομάδων. Το χορευτικό τμήμα ΑΜΕΑ Τεχνίεσα, με πρόεδρο την κυρία Στέλλα Καϊσίδου, και το Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Αλλάζω, με πρόεδρο την κυρία Σοφία Σβεστά. Και οι δύο σύλλογοι έχουν χοροδιδάσκαλο τον κύριο Σάκη Οικονόμου. Να καλωσορίσουμε, για μένα είναι πάντα τα παιδιά με εξαιρετικές ικανότητες. Καλώς ορίσατε. Να δώσουμε το λόγο λίγο στο δάσκαλο να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστούμε πάλι για την πρόσκληση. Είναι πρώτη φορά που λαμβάνουμε μέρος στην έκθεση της Κρήτης και θα χορέψουμε σήμερα Ζάρα μου, τη Σπάργα στον Ανήφορο και Μήλο μου Κόκκινο. Καλή διασκέδαση. Καλή επιτυχία. Σαν δυο παργανιές, κοντούλες και
μικρή, κοντούλα και μελαχρινή. Αχ, έλα μικρή, δεν έρχομαι, μεγάλωσα και ντρέπομαι. Κρασί, να πιούμε εγώ κι εσύ, να πιούμε εγώ κι εσύ, αγάπη μου χρυσή. Αχ, με γέρασαν δυο πράγματα, σεπτάδες και γεράματα. Και μια μικρή κοντούλα και μελαχρινή. Γεια σου Ναπολέον Σούπα, τον Κλαρίνο σου. Ξεκινήσουμε με το επόμενο χορευτικό, να πούμε ότι με τα παιδιά με τις εξαιρετικές ικανότητες, όπως λέω εγώ, η πρόεδρος στον ένα σύλλογο είναι η κυρία Σοφία Σβεστά, η οποία είναι και εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε άτομα με αναπηρία. Να σας, στο Δήμο Νεάπολης Υγειών, να σας δώσω λίγο το λόγο, να μας πείτε δύο κουβέντες. Δεν θα καταχραστώ καθόλου το χρόνο σας. Ήθελα να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγινε σήμερα και γίνεται και λίγες φορές προς τα παιδιά μας και τους γονείς. Η συμπερίληψη, η συνύπαρξη με ανθρώπους τυπικούς είναι για μας ένασμα για να μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μέσα από τις οικογένειές μας, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένας αγώνας διαρκής και ατελεύτητος, που δεν τον διαλέξαμε, απλά μας συνέβη.
Μέσα λοιπόν από τη συγκεκριμένη προσπάθεια θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα και να δώσουμε το παρόν και να πούμε ότι τα παιδιά μας που είναι με ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά πρόκειται για άτομα με αναπηρία, υπάρχουν, ζούνε σε αυτόν τον κόσμο, αναπνέουν δίπλα στους τυπικούς εμάς, τους υπόλοιπους, βιώνουν μια μεγάλη μοναξιά και τα ίδια και οι οικογένειες και γι' αυτό πρωτοβουλίες τέτοιες πρέπει να είναι αυτονόητες και να μην είναι μόνο με αφορμή μια γιορτή. Ανοίξτε λοιπόν όλη την καρδιά σας και δώστε ένα χέρι στο διπλανό ή στη διπλανή που ξέρετε ότι έχει ένα παιδί με αναπηρία. Δεν είναι επίκληση στο συναίσθημα, είναι μια ευθύνη προσωπική και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Εμείς οι γονείς συνεχίζουμε, ορθώνουμε το ανάστημα και προχωράμε. Όμως δεν φτάνουμε, είμαστε λίγοι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε όλοι καλά. Σας περιμένουμε λοιπόν για το Μάιο, έτσι, ε?